Κύριε Γιώκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Τέλιο. Τώρα το πρώτο ερώτημα είναι αν υπάρχει πεδίο ή αχτίδα φωτός στο βάθος του τουνέλου που έλεγε κάποιος να βρεθεί ένας κοινός τόπος με το ΚΚΕ στην ψήφα των αποδήμων με βάση τα δεδομένα που έχουμε δει τουλάχιστον από την κυβέρνηση στη δημοσιότητα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση, έχει γίνει και άλλες φορές και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και στην Επιτροπή Αποδήμων της Ελληνικής Βουλής, έχουμε πει ότι θα πρέπει να διευκολυνθούν οι Έλληνες που εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα αυτοί που φύγανε τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, να μπορούν να ψηφίζουν. Ωστόσο, η διαφορά, η βασική και ουσιαστική διαφορά που έχουμε με το σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι αυτό δεν μπορεί να είναι απεριόριστο. Τι εννοούμε με αυτό? Δεν μπορεί, για παράδειγμα, το δικαίωμα αυτός της ψήφου να πηγαίνει πίσω στο χρόνο σε μετανάστες τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς ενδεχομένως, οι οποίοι έχουν χάσει κάθε επικοινωνία, κάθε δεσμό με την Ελλάδα, καλός ή κακός, έτσι όμως έχει γίνει, δεν γνωρίζουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, δεν έχουν γνώση των πολιτικών εξελίξεων και το πιο σημαντικό, δεν θα υποστούν και τις συνέπειες της όποιας πολιτικής τους επιλογής. Μάλιστα. Γιατί όπως ξέρετε και ξέρω καθένας, το δικαίωμα της ψήφου στον πυρήνα του σχετίζεται και συνδυάζεται με ορισμένες υποχρεώσεις οι οποίες συνοδεύουν. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Έλληνας του εξωτερικού είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, μπορεί να ψηφίσει στις εκλογές είτε στο χώρο που μένει και εργάζεται, είτε με επιστολική ψήφο, ή αν θα έρθει στην Ελλάδα, βέβαια αυτό λύνεται. Ναι. Αυτό είναι ένα κριτήριο, αν θέλετε. Διαφωνούμε, θα σας πω, εμείς διαφωνούμε ριζικά με το θέμα της επιστολικής ψήφου. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε ότι αν υπάρχει μια τέτοια ρύθμιση, θα πρέπει αυτό να είναι, θα πρέπει να μιλάμε για αυτοπρόσωπη ψήφο σε πρεσβείες, προξενία κτλ. Των κατατόπους χωρών, το οποίο αν θέλετε δείχνει και ένα ενδιαφέρον που έχει ο άλλος να μετακινηθεί, να πάει να ψηφίσει προκειμένου να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το εξής ζήτημα, το εξής πρόβλημα που εμείς θέτουμε. Στην Ελλάδα ως γνωστόν, αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες και είναι ένα θέμα. Ως γνωστόν υπάρχει το δίκαιο του αίματος. Κυριαρχεί το δίκαιο του αίματος όσον αφορά την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς μετανάστης, ο οποίος έχει διακόψει κάθε δεσμό με τις εξελίξεις στην Ελλάδα, μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια και κατ' επέκταση να αποκτήσει και το δικαίωμα ψήφου. Ναι, το γεγονός ότι ένας τέτοιος Έλληνας όμως εκδηλώνει το ενδιαφέρον ενάντια στους εκλογικούς καταλόγους ουσιαστικά σημαίνει και πολιτικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη χώρα μας. Αυτό, γι' αυτό το λόγο εμείς βάζουμε ορισμένα κριτήρια. Εδώ είναι τα κριτήρια που εμείς θέτουμε. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια? Ένα κριτήριο είναι να υπόκειται στο σύνολο των υποχρεώσεων, κυρίως των οικονομικών υποχρεώσεων, που υπόκειται και οι άλλοι πολίτες του ελληνικού κράτους. Παραδείγματος χάρη, να έχει αφημί, να έχει να φορολογείται. Mm-hmm. Λοιπόν, δεύτερον, να υπάρχει ένας χρονικό όριο το οποίο να έχει φύγει από την Ελλάδα. Να είναι, ξέρω εγώ, 30 χρόνια. Αυτό, ξέρετε, δεν ανακαλύπτουμε την κυρίτητα. Μην το λέτε σαν παράδειγμα 30 χρόνια. Ποιο πρέπει να είναι αυτό το όριο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. 30 χρόνια, μάλιστα. Αυτό και, είναι... ξέρετε, θέλω να πω ότι αυτό μπορεί να γίνει μια συζήτηση σε σχέση με αυτό το θέμα. Όμως αυτό που λέμε δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτουμε από το πουθενά. Υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη που έχουν καθιερώσει την ψήφο των ομογενών και τη συνοδεύουν με μια σειρά τέτοια κριτήρια, σαν και αυτά που θέτει στη συζήτηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό που είπα είναι ότι το πιο σημαντικό, εξίσου σημαντικό, είναι αυτό που σας είπα εξ αρχής, ότι δεν μιλάμε για επιστολική ψήφο που έχει ενδεχομένως και άλλου είδους παρενέργειες, mm-hmm. για την πώς το λένε, για την αυθεντικότητα του ψήφου, μυστικότητα κτλ. Ναι. Μιλάμε για αυτοπρόσωπη παρουσία σε προξενία, πρεσβείες, μπορεί να είναι και περισσότερα από αυτά που υπάρχουν σήμερα, αν θέλετε εκλογικά κέντρα, προκειμένου ο άλλος να δείχνει έμπρακτα και το ενδιαφέρον του, προκειμένου να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα θέτουμε μία
σειρά κριτήρια τα οποία πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, όχι το ένα ή το άλλο, πρέπει να ισχύουν σωρευτικά για να συμφωνήσουμε με αυτό το ζήτημα της ψήφου των απόψεων. Και το θεωρούμε ότι είναι εύλογο. Νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό και είναι κατανοητό και από τους απόδημους και είναι κριτήρια, επαναλαμβάνω, που ισχύουν σε πάρα πάρα πολλά κράτη τα οποία έχουν θεσπίσει την ψήφο των αποδήμων. Mm-hmm. Αυτό που δεν ισχύει είναι αυτό που εκ πρώτης όψεως πάει να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως... Δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο μπορεί στην ουσία, αν εφαρμοστεί έτσι όπως το έχει παρουσιάσει, να συμπεριλάβει μία ακόμη Ελλάδα η οποία, όπως καταλαβαίνετε, αυτό αλλοιώνει τον εκλογικό συσχετισμό, το εκλογικό σώμα και οδηγούμαστε κάπου αλλού από εκεί πέρα. Αν πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, για παράδειγμα τα 30 χρόνια είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα που περιγράφει το ΚΚΕ, ουσιαστικά η κόκκινη γραμμή που έχετε σήμερα είναι το θέμα της επιστολικής ψήφου, όπου όμως, κύριε Γιώκα, να πούμε ότι οι άλλες χώρες το έχουν θεσπίσει χωρίς να υπάρχουν μεγάλα θέματα με τη μυστικότητα ή την αυθεντικότητα. Δεν είναι ακριβές. Υπάρχουν χώρες που κάποιες έχουν θεσπίσει την ψήφου. Κάποιες άλλες όχι. Κάποιες άλλες δεν την έχουν. Ναι, έχουν. Όμως εμείς βάζουμε και ένα τρίτο κριτήριο, επαναλαμβάνω, να υπόκειται σε μια σειρά υποχρεώσεις που έχουν και οι άλλοι πολίτες του ελληνικού κράτους. Ένας πολίτης που είναι ένας πολίτης του ελληνικού κράτους, ο οποίος φορολογείται εδώ. Και η επιλογή του και το αποτέλεσμα της επιλογής του θα έχει άμεσες συνέπειες στη ζωή του. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και για αυτόν που ζει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Κάποιος, για παράδειγμα, ο οποίος δεν θα έχει καμία συνέπεια. Καμία απολύτως συνέπεια από την πολιτική επιλογή. Ναι, δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχει το δικαίωμα ψήφου. Η οποία, επαναλαμβάνω, η ψήφος, το δικαίωμα της ψήφου στον πυρήνα του συσχετίζεται και με μια σειρά υποχρεώσεις. Δεν είναι μόνο δικαίωμα, έχει και υποχρεώσεις. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι Μες. Όσοι μας ακούνε, ότι δεν μπορεί ένας ο οποίος λείπει πάρα πολλά χρόνια, δεν γνωρίζει για τις πολιτικές εξελίξεις, δεν υφίσταται συνέπειες, υποχρεώσεις κτλ., αυτός να καθορίζει και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Νομίζω είναι απόλυτα λογικό. Σαν κατακλείδα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το ΚΚΕ δεν πάει απριόρι στο όχι, ανοίγει την κουβέντα στο τι μπορεί να γίνει εφόσον υπάρχουν παραχωρήσεις από εδώ ή από εκεί. Βάζοντας μια σειρά προϋποθέσεις που τους θεωρούμε εύλογες και που ισχύουν και σε άλλα κράτη. Μάλιστα. Γιατί το λέω επί της ουσίας πολιτικά, μπορεί να βρεθούμε στο φαινόμενο, αν συμφωνήσει για το ΚΚΕ, ο μόνος που να είναι έξω από αυτή την ιστορία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα και πολιτικών εντυπώσεων ατμόσφαιρας, κύριε Γιώκα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν καθορίζουμε τη στάση μας με τέτοιου είδους κριτήρια. Εμείς έχουμε μία θέση αρχής. Άμα ανατρίξετε σε παλιότερες τοποθετήσεις που έχει κάνει το κόμμα μας, είτε δημόσια είτε στη Βουλή κτλ., επιμένουμε σε αυτά τα κριτήρια. Θεωρούμε ότι είναι εύλογα κριτήρια και τα αντιλαμβάνεται και ο ελληνικός λαός και οι απόδημοι. Μες. Και οι απόδημοι, και με αυτά τα κριτήρια θα προσέλθουμε και στη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Πάντως, το βέβαιο είναι ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα Παρασκευή αυτή που μας έρχεται. Να δούμε τι θα μας βγει. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά κι εσείς.